Καλημέρα από την όμορφη Κωνσταντινούπολη, την όμορφη και βροχερή Κωνσταντινούπολη. Κατευθυνόμαστε σήμερα για όλα τα αξιοθέατα που προλαβαίνουμε να δούμε. Δηλαδή, πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να κατέβουμε εδώ στο κεντρικό δρόμο, να πάρουμε όλο τον δρόμο στα δεξιά μας και να φτάσουμε μέχρι το υδραγωγείο, ένα από τα δύο υδραγωγεία που είχε εκεί, το οποίο είναι πιο κοντά στην Αγία Σοφιά, ώστε τελειώνοντας από εκεί να πάμε κατευθείαν στην Αγία Σοφιά. Σήμερα είναι πολύ ωραία μέρα, παρόλο που είναι βροχερή. Αυτό το τραμ θα μας πάει μετά προς το λιμανάκι να παίρνουμε και τα εισιτήρια, γιατί αύριο φεύγουμε για Πούσα. Κοίτα πόσο διαφορετικά είναι το πρωί, έτσι. Μπορεί ο καιρός να είναι ό,τι να είναι, αλλά ο κόσμος είναι έξω, η πόλη συνεχίζει να ζει κανονικά. Θέλω να δω μόνο πόση κίνηση μπορεί να έχει εδώ πέρα. Το πιο ωραίο πράγμα εδώ είναι τα τραμ. Είναι πάντα στην ώρα τους, είναι πολύ γρήγορα και είναι γαμάτο το πώς φωτίζει αυτό κάτω. Κάθε φορά που περνάει το τραμ, ειδικά το βράδυ, φωτίζει απίστευτα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς θα περάσουμε τώρα. Βρήκαμε αυτό εδώ το ωραίο κτίριο απέναντι, το οποίο δεν έχω ιδέα τι είναι. Αλλά όπου η πόρτα είναι ανοιχτή μπορούμε και να μπούμε. Θα δείξω λίγο την πινακίδα, πως κάποιος ξέρει να διαβάζει τουρκικά. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν νεκροταφείο. Καλημέρα από τους τάφους. Δηλαδή αν ισχύουν αυτά που βλέπω, πρέπει οι άνθρωποι να έχουν πεθάνει εδώ και 800 χρόνια. Να είναι... Ναι, είναι νεκροταφείο. Το οποίο φαίνεται ότι είναι όλοι πασάδες. Εντάξει, είναι απίστευτη η τάφη. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. 1309. Το 1309. Φοβερό μνημείο. Πραγματικά φοβερό μνημείο. Το οποίο είναι ανοιχτό, είναι δωρεάν. Πρόκειται για ένα νεκροταφείο. Όλη η τάφη είναι μαρμάρινη, πάμβαρη, με στήλους επάνω που λογικά γράφουν κάποιους στίχους από το Κοράνι, φαντάζομαι. Είναι φοβερό. Και είναι μες στην πόλη, έτσι. Είναι ακριβώς στο κέντρο. Πόσο απίστευτο να βλέπεις τάφους από το 1315, 1316, 1329. Το πιο σουρεάλ στην υπόθεση είναι ότι ακριβώς πίσω μου έχει ένα καφέ. Πώς φαίνεται, ήρεμα, ήρεμος κόσμος εδώ πέρα, ήσυχοι όλοι. Είναι, ίσως είναι αρκετά νωρίς ακόμα, αλλά δεν βλέπω πολύ κόσμο έξω. Να το πάλι. Να τι ωραία. Εντάξει, το χειρότερο πράγμα που μπορείς να δεις εδώ πέρα είναι Κινέζο τουρίστα να κάθεσαι ένα τουριστικό μαγαζί με ένα καφέ από τα Starbucks. Εδώ έχουμε ένα αμυγός τουριστικό μαγαζί. Αρώματα μαζί με δεν ξέρω κι εγώ πόσων ετών φιστίκια. Πάμε προς τα μέσα. Καραμελάκια όλων των ειδών, ζελεδάκια. Τούρκικη σοκολάτα. 1400 λίρες το κιλό. Νομίζω ότι είναι πολύ ακριβό. Εδώ έχει βότανα. Πανακριβά 3.000 λίρες το κιλό, δηλαδή. Νο, φίλε μου. Πολύ ακριβό. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό. Αυτό το ξέρεις, το τσάι. Αυτό είναι ανθός, το οποίο το ρίχνεις όπως είναι στο τσάι και με το που αρχίσεις και ζεσταίνει τα ανοίγει. Και ανοίγει λουλούδι ολόκληρο, δηλαδή ξεδιπλώνεται αυτό το πράγμα. Ό,τι μυρωδικά θες έχει εδώ. Ό,τι μυρωδικά θες. Βιάγκρα. Βιάγκρα τι. Μιχάλη, το βρήκα. Βιάγκρα τι. Εντάξει, όλα αυτά σίγουρα στο παζάρι θα τα βρεις τίποτα. Θα τα βρεις όχι απλά μισή τιμή. Παίζει να τα παζαρέψουμε κιόλας. Θα τσίμπαγα ένα λουκουμάκι. Λοιπόν, επίσης δεν βλέπω παντού σημαίες. Δηλαδή, okay, έχει κάποια μαγαζιά όπως αυτά που ναι, έχουν σημαίες απ' έξω. Αλλά ίσως η περιοχή εδώ πέρα δεν έχει παντού αυτό το πράγμα που λένε να κρέμω τις σημαίες.
Πηγαίνοντας μετά προς τα πάνω, προς το Βόσπορο, σίγουρα θα δούμε περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, φτάσαμε Αγία Σοφιά. Κάπου από εδώ μέσα λίγα πρέπει να πάμε. Να δούμε λίγο το χάρτη. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Δεν ξέρω πόσο δυνατά μπορώ να μιλάω εδώ μέσα. Αλλά το μέρος είναι φοβερό. Είμαστε μέσα στο υδραγωγείο. Εντάξει, μην περιμένετε ότι μοσχοβολάει. Νερό έχει μέσα. Το μέρος είναι απίστευτο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο ζωή μου. Ένα αρχαίο υδραγωγείο. Χιλίων ετών μπορεί και βάλε. Το οποίο το έχουν σε άψογη κατάσταση. Φωτισμένο τέλεια για να δείχνει όλη τη μαγεία. Δεν έχω ξαναδεί κάτι ανάλογο. €600 είναι η είσοδος. Δηλαδή, είναι λίγο ακριβούτσικο. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι. Ο Μάικ πίσω μου μέτρησε όλες τις κολόνες. Πόσο σου βγήκανε? 336 κολόνες. 336 κολόνες. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί το κάνουν αυτό, να ρίχνουν κέρματα όπου βρουν νερό. Λοιπόν, το απίστευτο στην όλη φάση δεν είναι μόνο ο φωτισμός, είναι και τα αγάλματα που έχουν μέσα. Εκεί στο άσχετο που είσαι, έχει κάτι αγάλματα μέσα και οι κολόνες είναι και διαφορετικές. Δηλαδή εδώ ξεκινάμε με κλασική στρογγύλη κολόνα, δεν ξέρω τι ρυθμού είμαι άσχετος από ιστορία, και καταλήγουμε σε αυτά. Τα οποία μάλλον κρατάνε λίγο καλύτερα από ό,τι φαίνεται. Δεν διαβάσαμε τίποτα για την ιστορία του μέρους, ούτε καν πότε χτίστηκε. Εγώ τα διάβασα. Πες μου κάτι, πότε χτίστηκε? Είναι 336 κολόνες. 336 κολόνες. Αλλά πότε χτίστηκαν αυτές τις 336 κολόνες? Σύρουμε ο... κατάσταση. Με λίγα λόγια, όταν ήταν οι Ρωμαίοι εδώ. Άρα, σίγουρα πριν το 1400. Δεν ξέρω αν μιλάω δυνατά, αν ενοχλώ κανέναν. Πίστες θα είναι πάνω. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι τεράστιο. Έχει τρεις φορές το βάθος αυτό που θέλουμε να δούμε. Μπαίνω στην αρχή και βλέπω απλά ένα μέρος. Και λέω, μέχρι εδώ είναι, ξέρω, πέντε κολόνες. Και συνειδητοποιώ ότι στο βάθος δεν ξέρω που καταλήγει, που τελειώνει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, όλο το οικοδόμημα στάζει. Από πάνω όλη την ώρα πέφτουν νερά προς τα κάτω. Ίσως και αυτός να ήταν ο λόγος που το είχαν, για να μαζεύουν τίποτα βρόχινα. Πώς να γέμει. Άλλοι τα φέρνουν από τη Θράκη. Βασικά τα νερά παίζει να ερχόντουσαν, ναι. Παίζει να ερχόντουσαν με κάποιο κανάλι. Δεν έχει νερά, δεν πίνανε τα νερά. Ακόμα δεν πίνετε το νερό? Ακόμα δεν πίνετε. Μια μυρωδιά μούχλας. Εγώ απορώ πάντως το πίνανε αυτό το νερό, αλήθεια. Δεν διαβάσαμε τίποτα για την ιστορία αυτού του μέρους. Κάνε, φώναξε, Κώστα! Κώστα! Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο μονότονο από ένα σημείο και μετά. Αλλά είναι επιβλητικό, ρε παιδί μου, και αυτό. Όλα επιβλητικά είναι, όλα επιβλητικά τα έχω βγάλει. Έχει διάδρομο γύρω-γύρω, σε πηγαίνει να δεις όλο το μέρος. Κάποια στιγμή λογικά πρέπει να κάνουν και κάποιο show εδώ πέρα με φώτα. Δεν μπορεί απλά να το αφήνουν έτσι. Γιατί βλέπω έχουν κάτι κρυστάλλους μέσα, έχει παντού ηχεία. Παντού ηχεία. Στάζει το ταβάνι. Είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ήδη έχω περπατήσει πάνω από το μισό. Και είμαι μόνο τη μία πλευρά, δεν έχω πάει καν από την άλλη πλευρά. Ρε, μου έρχεται να βγάλω χαρτζιλίκι από εδώ. Έχουν πετάξει 10 λεπτά έτσι που δες. Μόνο 10 λεπτά. Μόνο 10 λεπτά, τι είναι αυτά, ρε. Εδώ εγώ βλέπω κάτι χρυσάφια εκεί. Τι, μπράβο. Ωραία, φράγκα που θα βγάζουν από εδώ. Ρίξτε κανένα χαρτί. Μόλις έφαγα μια σταγόνα. Ναι. Μόλις έφαγα μια σταγόνα. Πού? Μου ήρθε μούσκα στο χέρι. Παλιάκι. Εδώ τι γράφει? Πού τσα. Και να σου δω. Του ξέφυγε, λέει, πώς θα την ονομάσουμε την κολονά? Τσακ, έκανε αυτό σε εκείνη την ώρα. Απ' την υγρασία. Α, αυτό μάλιστα, ναι. Είναι αγκαλόπι. Εντάξει, ναι, είναι αρχαία ελληνικά. Φλάκανο, δεν είναι. Αρχαίο check-in.
πριν ανακαλυφθεί το Facebook και το check-in, βάζανε point εδώ πέρα με GPS για να δείξουν που βρίσκονται. Οπότε κάποιοι κάναν check-in στην τραγωγία. Πάρα πολύ απλό. Αν θέλετε να μάθετε λίγο ιστορία, παρακολουθήστε το κανάλι μου. Έτσι πέφτει. Bold in the back. Why not, yes. Λοιπόν, μας κλείσαν τα φώτα για κάποιο λόγο. Ελπίζω να είναι για κάποιο show, αλλά μάλλον δεν είναι για show. Δεν ακούω ούτε μουσική ούτε τίποτα. Στάζει όπου και να πάω πάνω μου. Πώς γίνεται και στάζει μονίμως πάνω μου. Πριν από λίγο ήρθαν κάτι Βρετανοί, οι οποίοι είπαν να μας τραβήξουν μερικές φωτογραφίες. Και ήταν μακράν οι χειρότερες φωτογραφίες που μπορούσα να έχω. Δηλαδή, ανθρώπους χωρίς πόδια, νετάριστες. Αλλά ήταν τέλεια. Το πιο μαγικό ήταν ότι ο άνθρωπος κατάφερε με τη DSLR να τραβήξει τον εαυτό του προς τα πίσω. Επίσης, αυτές τις φωτογραφίες που βγάλαμε, ρε Μάικ, είναι λες και. Μοιάζουμε λες και βγάλαμε το πιο γαμιστερό gangsta rap album του 24. Να το βγάλαμε. Δεν θα έχουμε. Αν δεν θα το βγάλουμε. Δεν θα έχουμε τίποτα να θυμόμαστε από εδώ πέρα. Τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Λοιπόν, λέω καλύτερα να πάμε για Σοφιά. Να σπαταλήσουμε τις υπόλοιπες μπαταρίες εκεί πέρα και στο πλετζαμί. Γιατί εδώ άρχισε να ανοιχτώνει γενικά. Θέλει να μυρίζει πολύ γρασία. Λοιπόν, φανταστικό το μέρος, 10 στα 10. Απίστευτο, μάλλον κρατάω το δεκάρι για την Αγία Σοφιά. Να διαβάσει 9 στα 10. Του, όπως κάναμε και εμείς. Ναι, να διαβάσει ιστορία, να είστε ενημερωμένοι. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το μέρος, μην μπείτε στο κανάλι. Μα λέγα τρόμαξα. Έλα, τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ποιος φτιάχνει τέτοια πράγματα, ποιος είναι τόσο ανώμαλος. Ποιος είναι τόσο άρρωστος να μου κάνει τέτοια πράγματα. Οχ, έλα, στο παγό ότι θα παιχτεί κάτι μελέτη εδώ πέρα, δεν με ακούς. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο άρρωστο η αλήθεια είναι. Είναι άρρωστο. Είναι ένα μουσείο αρχαίας, μοντέρνας τέχνης. Έτσι μπορώ τώρα, έτσι θα το χαρακτήριζα. Και όχι ένα υδραγωγείο. Την επόμενη φορά θα έρθω με μαγνητάκι πάντως. Απλά έχει και μοντέρνα τέχνη. Ναι, είναι αρχαία και μοντέρνα τέχνη. Αυτό. Παντρεμένη. Λοιπόν, πάμε να δούμε για Σοφιά, λέω.